Έχουμε μια γαλάζια εμείς γραμμή, την οποία δεν κάνουμε πίσω στο νομοσχέδιο. Θα συγκρουστούμε επ' αυτού στο άρθρο 29, στο θέμα του τέμενους. Εκεί θα βρεθούμε απέναντι. Θα βρεθούμε απέναντι γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθος επιλογή ένας τεράστιος χώρος προσιλητισμού, όπου κάποιος ημάμης μπορεί να ρίχνει πύρινους λόγους και να λέει «κηρύσω αυτή τη στιγμή την ιερή οργή των μουσουλμάνων που θα πρέπει να εκδικηθούν, τζιχάντ, όπως λέγεται, και όλοι οι αλόθρισκοι θα πρέπει να αποκεφαλιστούν για να μην πάνε παράδεισο». Φοβόμαστε αυτές τις εξελίξεις. Είναι λάθος δρόμος. Εμείς θέλαμε τις ήπιες μορφές, τα πολύ μικρά τεμένη περιορισμένα και κατά, να το διακρίνουμε αυτό, και κατά αίρεση. Είναι τόσες πολλές οι μουσουλμανικές αιρέσεις που δεν ξέρω αν μπορούν να χωρέσουν σε ένα τζάμι. Το φαινόμενο των σταδίων είναι απαράδεκτο, όπως και το περσινό στημένο παιχνίδι στην πλατεία Συντάγματος, που καταλήθηκε η δημοκρατία μας από αυτό το σύστημα, που σταλμένοι ήρθαν για να προκαλέσουν. Όπως επίσης το άλλο, ότι δήθεν αστυνομικοί τους σκίζουν το Κοράνι, όταν δεν απαγορεύεται να το πιάσουν ή να το βάλουν στον κόρφο τους γιατί έχουν υδρότα. Να σταματήσουν αυτά τα τεχνάσματα των μέσων ενημέρωσης του τύπου και της προπαγάνδας, που ξεκίνησε μεθοδικά πριν ακριβώς 20 χρόνια για να γίνει η Ελλάδα, θέλει δεν θέλει, πολυπολιτισμική κοινωνία με εισαγόμενες μειονότητες που τεχνητά θα γίνουν στη συνέχεια αυτονομημένες ομάδες ενάντια στο εθνικό μας κράτος.